ήθελε να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας, πρέπει να γίνουμε ελεήμων. Ο ελεήμων πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος εκ των κόπων του, από τον ίδρυτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμων πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός, δεν βλέπει. Δεν βλέπει, γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη. Ο χριστιανός πρέπει να υπομένει κάθε αδικία από τους άλλους. Ο χριστιανός όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίων. Τότε γίνεται τέλειος, τότε γίνεται ελεήμων, τότε γίνεται Άγιος.